Ποιος είναι ο τρομερός δαίμονας Μπαφομέτ που λέγεται πως λάτρευαν σαν θεό τους οι περίφημοι Ναΐτες Υπότες? Hello guys, σε αυτό το weirdo θα μιλήσουμε για τον Μπαφομέτ, μια δαιμονική οντότητα που σύμφωνα με καταγραφές λάτρευαν οι Ναΐτες Υπότες, που ήταν σύμφωνα με τις φήμες της εποχής γνωστοί για την τάση τους να πιστεύουν στις σκοτεινές τέχνες. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της δίκης των Ναΐτων Υποτών το 14ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1314, οι Ναΐτες κατηγορήθηκαν πως λάτρευαν αυτή τη δαιμονική φιγούρα. Όμως η όψη και η εικόνα του δαίμονα Μπαφομέτ δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα, αφού διαμορφώθηκε πολύ αργότερα. Έτσι, η εικόνα και η μορφή του Μπαφομέτ μετατράπηκε σε συνώνυμο του αποκρυφισμού και ως η απόλυτη απεικόνιση του σατανά και του κακού. Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία του δαίμονα Μπαφομέτ? Οι πρώτες γνωστές αναφορές στον Μπαφομέτ βρίσκονται σε ένα γράμμα που έγραψε ένας Γάλλος σταυροφόρος το 1098. Σύμφωνα με το σταυροφόρο λοιπόν, οι μουσουλμάνοι επικαλέστηκαν το όνομα του Μπαφομέτ ώστε να τους βοηθήσει λίγο πριν τη μάχη στους Άγιους Τόπους. Σήμερα πολλοί μελετητές θεωρούν πως το όνομα του Μπαφομέτ είναι μια παρερμηνία του ονόματος του ιδρυτή του Ισλάμ Μωάμεθ, που ακούγεται και ως Μοχάμεντ. Οι Ευρωπαίοι χριστιανοί της εποχής θεωρούσαν επίσης πως το Ισλάμ λάτρευε σχεδόν ειδωλολατρικά τον Μωάμεθ. Η εξέλιξη του δαίμονα Μπαφομέτ συνεχίστηκε το 1307 όταν οι πανίσχυροι τότε Ναΐτες Υπότες βρίσκονταν στη Γαλλία. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος Δέλτα βρισκόταν σε τεράστιο οικονομικό χρέος προς τους υπότες που ήταν αποτέλεσμα του πολέμου με την Αγγλία. Ήλπιζε μάλιστα πως το χρέος αυτό θα διαγραφεί, όμως ταυτόχρονα έτρεμε την πολεμική ισχύ των υποτών. Έτσι, αποφάσισε να τους συλλάβει και να τους κατηγορήσει ως αίρεση. Πέραν των άλλων, οι Ναΐτες κατηγορήθηκαν για ομοφιλοφιλία, βεβήλωση του Σταυρού, ειδωλολατρία και πιο συγκεκριμένα λατρεία του σατανά και του δαίμονα Μπαφομέτ. Αρκετοί από τους Ναΐτες Υπότες ομολόγησαν για αυτές τις κατηγορίες μετά από φρικτά βασανιστήρια της Ιεράς Εξέτασης, σύντομα όμως ανακάλεσαν. Αυτό όμως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, αφού όταν τα βασανιστήρια τελείωσαν, οδηγήθηκαν στην πυρά όπου και κάηκαν. Ενώ μερικοί Ναΐτες μάλιστα παραδέχτηκαν πως ήταν ειδωλολάτρες, φαίνεται πως οι μαρτυρίες τους δεν έμοιαζαν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μερικοί υποστήριξαν πως το είδωλο που λάτρευαν ήταν το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, ενώ άλλοι πως ήταν το άγαλμα μιας γάτας με τρία πρόσωπα. Η εικόνα του τραγόμορφου Μπαφομέτ δεν αναφέρθηκε από κανένα υπότη κατά τη διάρκεια της δίκης και είναι πλέον βέβαιο πως αυτή η φιγούρα εμφανίστηκε μεταγενέστερα. Φαίνεται πως ο Μπαφομέτ εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, αφού το είδωλο του τραγόμορφου δαίμονα που αργότερα μετατράπηκε στην απόλυτη προσωποποίηση του σατανά και του κακού εμφανίστηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1854. Η πιο γνωστή αναπαράσταση του Μπαφομέτ είναι μια ζωγραφιά του Γάλλου μάγου Ελιφάς Λεβί του 19ου αιώνα με τίτλο «Ο Μπαφομέτ του Μέντες». Λέγεται μάλιστα πως ο Λεβί με αυτή τη φιγούρα ήθελε να απεικονίσει την ένωση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ο Μπαφομέτ του Λεβί είναι παρόμοιος με τον Αιγυπτιακό Ακενατόν και η φιγούρα αυτή είναι ερμαφρόδητη, διαθέτοντας αρσενικά και θηλυκά μέρη του σώματος. Ο Λεβί συνδύασε τις εικόνες της κάρτας ταρών του Διαβόλου και τον τράγο που λατρευόταν στην πόλη του Μέντες στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ επηρεάστηκε και από τον τραγόμορφο Πάνα. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν οι αρχαίες Αιγύπτιες συνουσιάστηκαν με τον τράγο κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών γονιμότητας, όμως
η Καθολική Εκκλησία ισχυρίζεται κάτι τέτοιο και πιθανότατα αυτός ο ισχυρισμός να προήλθε από τη θεωρία πως ο διάβολος συνουσιαζόταν με τις μάγισσές του. Η φιγούρα του τραγωπόδαρου δαίμονα Μπαφομέτ, του Ελιφάζ Λεβί, υιοθετήθηκε και από τον περίφημο αποκρυφιστή που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό και ως το Μεγαθυρίο. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Άλιστερ Κρόουλι, ο οποίος συνέδεσε τον Μπαφομέτ με τον Σατανά, συνδυάζοντας το είδωλό του με την καταπιεσμένη γνώση και τη μυστική λατρεία. Ο Κρόουλι βέβαια υποστήριζε πως ο δαίμονας δεν ήταν εχθρός της ανθρωπότητας, αλλά σύμμαχός της. Έτσι η εικόνα του Μπαφομέτ συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια. Ο Αντών Λαβέι, που ίδρυσε την Εκκλησία του Σατανά και μετέτρεψε τον πνευματικό σατανισμό σε κίνημα, εντόπισε μια εικόνα στο βιβλίο Epictorial History of Magic and the Supernatural από τον Μόρις Μπέσι. Αυτή ήταν η πρώτη γνωστή δημοσιευμένη δουλειά όπου η πεντάλφα με το κεφάλι τράγου περιβαλλόταν από δύο κύκλους και συμπεριελάμβανε τα εβραϊκά γράμματα που διαβάζονταν ως Λεβιάθαν. Τα ονόματα Σαμαέλ και Λίλιθ συμπεριλαμβάνονταν επίσης σε αυτή την εικόνα. Και ο Λεβιάθαν μάλιστα είναι γνωστός και ως Κθούλου, ένα όνομα που συσχετίζεται επίσης με το φίδι της ενέργειας Κουνταλίνη. Ο Αντών Λαβέι αφαίρεσε το Σαμαέλ και τη Λίλιθ και αποφάσισε πως αυτό το συγκεκριμένο σύμβολο αντιπροσώπευε καλύτερα την Εκκλησία του Σατανά και το μετέτρεψε σε λογότυπο της Εκκλησίας το 1967. Η λατρεία του τραγόμορφου δαίμονα Μπαφομέτ συνεχίζεται ακόμη και στις μέρες μας, αφού φαίνεται να υπάρχουν μάλιστα ακόμη και μνημεία προς τιμήν του. Το 2012 αναγέρθηκε το μνημείο των 10 εντολών στην Οκλαχώμα και έτσι ο ναός του Σατανά σχεδίαζε να φτιάξει ένα άγαλμα του Μπαφομέτ δίπλα στο μνημείο. Όμως το σχέδιο αυτό σταμάτησε όταν το μνημείο βανδαλίστηκε. Το 2017 όμως αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Μπαφομέτ από το ναό ως ένα είδος διαμαρτυρίας. There's one devilish controversy, a statue being unveiled right here in Detroit. But the group putting on this date with the devil is keeping some things a secret for now. 7 Action News reporter Ross Jones here with a strange story, and this is strange. Very strange. Some have called this a publicity stunt, guys. Others say that it's just purely sinister. Whatever you want to call it, the group putting it on says you can't stop it. From the moment it was announced, religious leaders have fought to keep this 9-foot, 1-ton symbol of Satan from setting foot in Detroit. Το σημαντικότερο είναι πως ανέκαθεν οι άνθρωποι λάτρευαν θεότητες και είδωλα που θα τους προστάτευαν ή θα τους βοηθούσαν σε στιγμές ανάγκης. Και ανάλογα με τον εσωτερικό τους κόσμο, οι δυνάμεις αυτές αποκτούν θετικές ή αρνητικές ιδιότητες. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, θεότητες που κατήχαν σκοτεινές ιδιότητες μετατράπηκαν σε φωτεινά παραδείγματα λατρείας και άλλα είδωλα που ξεκίνησαν ως δυνάμεις προστασίας κατέληξαν να θεωρούνται οι υπέρτατες απεικονίσεις του κακού. Η αλήθεια όμως είναι πως και οι δύο ιδιότητες βρίσκονται ξεκάθαρα μέσα μας. Έτσι, εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε το είδωλο που θα αποκαλύψουμε στον εξωτερικό κόσμο. Εκείνο που θα μας προτρέψει να είμαστε φωτεινά παραδείγματα προς την ανθρωπότητα, αλλά και εκείνο που θα προτρέψει κάποιον να μετατραπεί σε καταστροφική δύναμη απέναντι σε όποιον του αντισταθεί. Γιατί εμείς οι άνθρωποι εξωτερικεύουμε με σύμβολα όλα όσα κρύβονται μέσα μας και οι δυνάμεις του καλού αλλά και του κακού περιμένουν να εκδηλωθούν αρκεί εμείς να επιλέξουμε το δρόμο, ελπίζοντας πως η επιλογή μας θα είναι πάντα ο δρόμος προς το φως και το καλό, παρά η καταστροφική εκτόνωση των αρνητικών παρορμήσεων του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κι αν κάποτε χάθηκα, κι αν έψαχνα απαντήσεις να βρω μπροστά μου, μέσα στο φως ξαφνικά είδα να παίρνουν φωτιά τα όνειρά μου. Είχα στα χέρια δεσμά, είδα ανθρώπους να γεννούν, να με χλεβάζουν, μα με μια κίνηση απλή
κέρδισα μια και για πάντα τη λευτεριά μου.